Κύριο Νίκο Βούτση, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Καλά, καλά. Θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα, είναι επίκαιρο άλλωστε, καθώς σήμερα έχουμε στις 4 το απόγευμα τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Σκοπιανό ομολογό του. Θέλω να σας ρωτήσω με ποιες θέσεις προσέρχεται η Ελλάδα σε αυτή τη συνάντηση και τι θα θεωρούσατε, κύριε Πρόεδρε, εσείς επιτυχία στην ολοκλήρωση αυτής της διαπραγμάτευσης. Ποια θα ήταν η βέλτιστη εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα? Κύριε Χατζη Νικολάου, ο Πρωθυπουργός είναι σαφές ότι θα προσέλθει με την εκπεφρασμένη θέση την οποία τον τελευταίο καιρό και ο ίδιος και όλοι οι υπεύθυνοι, ενώ καταρχήν ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουν πει, δηλαδή την αξιοποίηση της νέας πραγματικότητας η οποία υπάρχει στην γειτονική χώρα, της νέας πολιτικής εννοώ πραγματικότητας, που έχει μια πιο μετριοπαθή στάση και θέση, έτσι ώστε να επιληθεί επιτέλους ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και να επιληθεί στη βάση ενός συμβιβασμού σύνθετης ονομασίας. Και βεβαίως από εκεί και πέρα θα υπάρχει και μια συζήτηση για τα συμπαραμαρτούντα τα οποία αφορούν μελλοντικές είτε αλυτρωτικές και άλλες διαθέσεις. Αυτή είναι η γραμμή στην οποία τη μεγάλη πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος εδώ και χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, έχει συγκλίνει και διαμορφώσει. Και θα ήθελα από την ευκαιρία να πω ότι το 2018 πράγματι είναι διαφορετικό από το 2008. Παίρνω αφορμή από μια χθεσινή ανακοίνωση που βγήκε από την αξιωματική αντιπολίτευση ως προς τούτο ότι είναι πλέον ευνοϊκές οι συνθήκες, γι' αυτό άλλωστε ήρθε ξαφνικά, θα έλεγε κανείς, στην επιφάνεια με τόση ένταση αυτό το ζήτημα, λόγω της αλλαγής της πολιτικής κατάστασης και της αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών στη ΦΥΡΟΜ. Ανεξάρτητα από τις πολύ μεγάλες, εγώ θεωρώ, ανάγκες που έχουμε και εμείς ως χώρα για σταθεροποίηση στα Βαλκάνια και για να σταματήσουν, θυμάστε, τα ιδεολογήματα που όμως είχαν αρνητικές ουρίτσες, είτε περί μουσουλμανικού τόξου είτε περί μεγάλης Αλβανίας κτλ. Αυτά πρέπει να κάνουμε κάθε τι, αντί να μένουν στο ράφι ως εκκρεμότητες, να επιλύονται στη βάση βεβαίως των εθνικών συμφερόντων. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφερθήκατε στη Νέα Δημοκρατία και στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες μέρες έχει προτάξει στην κριτική της απέναντι στην κυβέρνηση το επιχείρημα ότι το 2008 οι συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες από ό,τι σήμερα και ότι επομένως θα έπρεπε η γραμμή του Βουκουρεστίου, η λεγόμενη εθνική θέση του 2008, να είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, αλλά η διαπραγμάτευση να ξεκινήσει από μηδενική βάση με προσπάθεια να εξαιρεθεί ότι ο όρος Μακεδονία από την ονομασία της γειτονικής χώρας. Θέλω το σχόλιο σας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχω ακούσει αυτή τη θέση από την αξιωματική. Είναι επίσημη θέση, την εξέφρασε ο τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος σε συνέντευξή του στον Αντένα, σε μένα, και τη διατύπωσε χθες και ο αντιπρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Γεωργιάδης. Τους έχω ακούσει και τους δύο. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης και από εκεί και πέρα δεν θέλω να επισέλθω και λόγω του θεσμικού μου ρόλου. Πιθανές και όχι πιθανές φαίνονται, ας πούμε, διαφωνίες και διαφορετικές οπτικές. Είναι ο αρμόδιος τομεάρχης και ο αντιπρόεδρος, κύριε Τι Πρόεδρε. Αυτή είναι. Εγώ κατανοώ ότι δεν θέλετε να το σχολιάσετε, αλλά ότι είναι επίσημη θέση, είναι επίσημη θέση. Αν είναι η επίσημη θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι πλέον πρέπει να γυρίσουμε στο 92, τότε επιτρέψτε μου να σας πω, ανεξαρτήτως όμως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι κάποιοι μου δίνουν την εντύπωση, είτε ως πρόσωπα είτε ως συλλογικότητες, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως από την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι ποντάρουν στην αδιαλαξία της που ενδεχομένως υπάρξει στην γείτονα χώρα, στη ΦΥΡΟΜ, ή και στην ανατροπή μιας μετριοπαθούς πολιτικής, η οποία και αυτή γνωρίζεται πολύ καλά το πόσο δύσκολα
υπήρξε και επιβιώνει σε αυτή τη χώρα. Εάν είναι να τρίβουμε τα χέρια μας διότι έχει συμβεί στο παρελθόν και με άλλες πτυχές εθνικών θεμάτων για το ότι θα σταματήσει η όποια διαδικασία συμβιβασμού και εξέβρεσης λύσης στην αδιαλαξία των γειτόνων, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Λέτε ότι θα αργήσει να υπάρξει ξανά ευκαιρία. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δηλαδή λέω όπως... ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, όχι με δικιά μας ευθύνη, 25-26 χρόνια. Διότι το νέο γεγονός, δεν αναφέρομαι στο 92 που προφανώς έπρεπε τότε να δοθεί η λύση, έτσι, αλλά συζητάμε στη βάση του 2018. Έχει αργήσει πάρα πολύ για την σταθερότητα στην περιοχή. Σας ανάφερα προηγούμενα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μία άποψη, κύριε Πρόεδρε, μία θεωρία, την οποία διατυπώνουν απλοί πολίτες που ρωτούν το εξής. Γιατί εμείς να επισπεύδουμε να υπάρξει λύση? Μήπως δηλαδή μας συμφέρει να μην υπάρξει λύση? Με την έννοια ότι η γειτονική χώρα έχει, να το πω έτσι, το πρόβλημα. Θέλει να μπει στους μεγάλους οργανισμούς, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και παράλληλα είναι μια χώρα που μπορεί να απειληθεί ακόμη και η ακεραιότητά της από τις βλέψεις Αλβανών και Βουλγάρων. Κύριε Χατζηνικολάου, επομένως λένε, αφού αυτοί είναι στριμωγμένοι, γιατί δεν τους πιέζουμε παραπάνω? Κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάω μαζί σας, πράγματι με ακρίβεια και με γνώση πολιτική και εγκυρότητα εξαιρετική θέτετε τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, έτσι είναι, και έτσι είναι για χρόνια τώρα, και μου δίνετε την ευκαιρία και εμένα να σας πω λοιπόν ότι ούτε κατά διάνοια θα πρέπει να φλερτάρουμε με ιδέες υπενικτικές οι οποίες κρύβονται από όσους λένε αυτά τα οποία πράγματι τα λένε, και με εγκυρότητα εσείς τα μεταφέρετε ως ερώτημα, δηλαδή είτε ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε, όπως λέγανε, σύνορα με τη Σερβία, τώρα να έχουμε και με τη Βουλγαρία υπενισόμενη τη μεγάλη Αλβανία, κύριε Χατζηνικολάου. Ακριβώς. Περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς. Δεν θα αποκτήσουμε μόνο εμείς σύνορα με τη Σερβία και τη Βουλγαρία, και κάποιοι άλλοι την Αλβανία θα τη φτάσουν μέχρι να μην πω πού. Αυτά είναι εθνικιστικές αντιλήψεις, παροχημένες ευτυχώς, αλλά είδαμε ότι στα Βαλκάνια έγινε πόλεμος πριν από 15 χρόνια, έτσι, πόλεμος αιματηρός, διελύθη μια χώρα εις τα εξώς είναι τέτοι, αλίμονο, κύριε Χατζηνικολάου, εάν από την κρίση η χώρα μας, διότι είπαμε από τα μνημόνια βγαίνουμε τον Αύγουστο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε και από την κρίση, η κρίση είναι μια πιο μακριά διαδικασία, έτσι, αλλά θα υπάρχει μια ανάσα για τη χώρα ότι βρισκόμαστε σε ένα ξέφωτο, αλίμονο αν βγούμε ως ανάδελφο έθνος. Διότι όλη αυτή η προβληματική, την οποία μου αναφέρατε και την οποία την έχουν πολλοί στην Ελλάδα, δεν το αμφισβητώ εγώ, ίσως και οριζοντίως σε περισσότερα, ας πούμε, του ενός κόμματα, όλη αυτή η λογική οδηγεί στο ανάδελφο έθνος. Ότι έχουμε από παντού κινδύνους και θα πρέπει να είμαστε αποστεωμένοι, θα πρέπει να αναδιπλωνόμαστε, ενώ ίσα ίσα έχουμε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που κοιτάει το μέλλον της σε μια νέα αρχιτεκτονική, στο να πάνε τα Δυτικά Βαλκάνια να οριμάσουν και να επιταχυνθούν και οι εξελίξεις μέσα εκεί, δηλαδή η εξομοίωση και η εναρμόνιση με τα κεφάλαια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να παίξουν και τα Βαλκάνια εν συνόλο ένα ρόλο στην αλλαγή της Ευρώπης. Όχι λοιπόν ανάδελφο έθνος, όχι να βγούμε με τέτοιες αντιλήψεις από την κρίση. Θυμάστε και το καλοκαίρι είχα πει κάτι, είχε παρεξηγηθεί από ορισμένους. Άλλοι καταλάβανε. Όταν είχα πει ότι δεν μπορούμε να βγούμε ως Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών από αυτή την οκτάχρονη κρίση. Διότι υπάρχει φόβος, διότι περάσαμε αυτά που περάσαμε τα 8 χρόνια, πράγματι από το 8 στο 18 μερικά έχουν αλλάξει. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι όμως μόνο ότι άλλαξε, ότι αυτή η χώρα, η Φύρομ, βρίσκεται ενδεχομένως σε μεγαλύτερη πίεση, άλλαξε και το ότι εμείς περάσαμε ένα διπλό παγκόσμιο πόλεμο σε χρονική διάρκεια, έτσι, αυτή την τεράστια, την απίστευτη κρίση. Έχουμε αναδείξει τώρα ένα ρόλο, ένα πόλο σταθερότητας για όλη την περιοχή. Δεν αναφέρομαι στα προφανή οικονομικά ωφέλη, δηλαδή στο πώς θα γίνουμε ενεργειακός κόμβος, με συγχωρείτε, ενεργειακός κόμβος με αποκλεισμένα σύνορα, ή πώς θα επιλύονται
τα ζητήματα τα εμπορικά ή που έχουν γίνει διακρατικές συμφωνίες με πολύ μεγάλες χώρες, υπενήσωμε και την Κίνα αλλά και άλλες χώρες κτλ. Αυτά όλα, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλουν σταθερότητα στα Βαλκάνια, συνέργεια, συνανάπτυξη και το βλέμμα προς μια Ευρώπη που θα αλλάζει. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα μιας χώρας που βγαίνει με το κεφάλι όρθια από την κρίση. Όλα τα άλλα είναι αυτά που ακούγαμε επί 20 χρόνια. Ένα διπλό ερώτημα θέλω να κάνω. Ναι, ναι. 1992-93, με αφορμή το Σκοπιανό, τότε προέκυψαν πολιτικές εξελίξεις. Υπήρξε η θριαλίδα που άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημιουργήθηκε η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά, υπήρξαν πολιτικές διεργασίες έντονες. Ερώτησης, μπορεί και πάλι το Σκοπιανό σήμερα να αποτελέσει τη θριαλίδα πολιτικών εξελίξεων? Μπορεί και πάλι, για παράδειγμα, να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα της κυβέρνησης, με δεδομένο ότι ο εταίρος της, ο εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Καμένος, επιμένει στην άποψη του 92. Μπορεί να υπάρξει νέο κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως κάποιοι γράφουν, με πρωταγωνιστές ορισμένους εκ των ομιλητών του Συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης? Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε που τα έχω διαβάσει όλα αυτά, τα έχω επικοινωνήσει, να κάνω οικοτολογίες συγκεκριμένες. Πλην όμως θα σας πω ότι και στην πρόσφατη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου την ομιλία μου την αφιέρωσα ακριβώς αυτό το ζήτημα, είπα ευθέως την εκτίμησή μου ότι γύρω από αυτό το ζήτημα θα αναδιαμορφωθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό και οριζοντίως ενδεχομένως το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλάξει και δεν θα αλλάξει σε καμία περίπτωση η κυβερνητική ευστάθεια, ότι θα υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή σε σχέση με μια σύνθετη ονομασία, εφόσον υπάρχουν, επιμένω, οι ενδείξεις και οι προϋποθέσεις για να έρθει αυτή η πρόταση. Το ζήτημα είναι το εξής: αν το πολιτικό σύστημα... Βέβαια η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αν δεν πάει η κυβέρνηση unblock, καλώς, δεν θα ψηφίσει. Εντάξει, καθένας λέει ό,τι λέει και παίρνει την ευθύνη για αυτό που λέει, και θα φτάσουμε κάποια στιγμή, ελπίζω να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Για μένα το κύριο είναι οι όποιες αλλαγές που ενδεχομένως πιστεύω πως θα γίνουν στο πολιτικό σύστημα, όπως σας είπα προηγούμενα, να γίνουν επειδή θα λυθεί, και καταλάβατε, στο έδαφος μιας επίλυσης, στο έδαφος ότι η χώρα θα έχει βγει από ένα, από μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες, θα έχει ανοίξει το δρόμο. Θα είναι πολύ κακό, το καταλαβαίνετε, θα είναι διπλό κακό, είτε λόγω αδιαλαξίας της ΝΙΝ ή οποιαδήποτε, ας πούμε, πολιτικής ηγεσίας στη Φύρο, είτε λόγω προβλημάτων που θα υπάρξουν στο εσωτερικό της χώρας, και να μην βρεθεί λύση και να φορτωθεί σε αυτό το ζήτημα πλέον μια ανιστόρητη εντελώς κατάσταση διχασμού, που θα οδηγήσει τότε πια σε τροποποίηση του πολιτικού χάρτη, νέα κόμματα από δεξιά κτλ. Θα είναι πάρα πολύ χειρότερο. Δεν ευελπιστώ λοιπόν, θέλω να πω, δεν ποντάρω, δεν εκτιμώ αυτό το δεύτερο. Στο πρώτο όμως, δηλαδή ότι η λύση αυτού του ζητήματος εκ των πραγμάτων, επειδή είναι κορυφαίο ζήτημα που ιστορικά τα τελευταία χρόνια συζητήθηκε στο δημόσιο χώρο, μπορεί να επιφέρει αλλαγές και μετατοπίσεις, είναι ανοιχτό, το βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσεται, επιδρούμε πάνω του, δεν χρειάζονται διχαστικές κορώνες. Εγώ πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μπορεί να γίνει μια ψύχρεμη συζήτηση, διότι αυτό που ψάχνουμε είναι ένα συμβιβασμός και μια σύνθετη ονομασία. Δεν είναι η συζήτηση πάνω σε απολυτότητες και αιμονές που έχουμε δικαίωμα βεβαίως καθένας να έχει πάνω σε τέτοια μείζωνα ζητήματα, αλλά δεν είναι αυτά εν προκειμένου το πολιτικό διακύβευμα. Και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να οι φωνές οι πατριδοκαπηλικές, οι οποίες διαχρονικά δημιουργούν ένα διχαστικό κλίμα, θα πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους το ακροατήριο, που είναι πολύ πιο συρρυκνωμένο
από τον πολύ κόσμο που πήγε προχθές στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Πρώτο ερώτημα, ποιο είναι το σχόλιο σας, η άποψή σας για την πρόταση που από ορισμένες πλευρές ακούγεται περί δημοψηφίσματος για το Σκοπιανό, που μάλιστα το συνδέουν με το δημοψήφισμα που θα κάνει η γειτονική χώρα. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Σε καμία περίπτωση πιστεύω πως αυτά τα θέματα είτε αφορούσαν ατομικά δικαιώματα, θυμάστε και τη θέση μας για δημοψηφίσματα που τότε ήθελε να προκαλέσει η Εκκλησία για τις ταυτότητες, είτε αφορούν μείζωνα εθνικά ζητήματα, δεν μπορεί παρά να επιλύονται και κατά το Σύνταγμα με βάση τις πλειοψηφίες, τις μειοψηφίες, κυρίως την ευθύνη που παίρνει εκάστοτε κυβέρνηση, που είναι διπλή ευθύνη να δημιουργεί και ευρύτατες συνενέσεις στο πολιτικό σύστημα. Και νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν αυτή την ευθύνη. Από εκεί και πέρα νομίζω πως το να συνεγείρεται ή να κινητοποιείται ο κόσμος είναι ένα απόλυτα και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και επιδρά πάνω στις εξελίξεις όπως όλοι γνωρίζαμε και δεν είναι κάτι κανείς που πρέπει να το φοβάται. Πρέπει να στυλιτεύει όμως κιόλας δημόσια με κριτική τις ακρότητες και τις θεωρίες και τις ιδεολογίες οι οποίες πολλές φορές εκφεύγουν σαφώς, και αυτό έγινε και προχθές στο συλλαλητήριο, με τη ρητορική κάποιων ομιλητών. Αυτά τώρα η επίκληση του στρατού ή του θεανθρώπου ή διάφορες απίστευτες επιθέσεις που γίνανε από μικροτάγματα εφόδου κτλ. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνα είναι. Εκεί πάνω νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής και δημόσια καταδίκη από όλους, και ιδιαίτερα από όσους και καλά κάνουν θεωρούν ότι η βία πρέπει να καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται και όπως και αν εκφράζεται. Τελευταίο ερώτημα. Το αναφέρατε, μιλήσατε για την ανάγκη ευρύτερης πολιτικής συνένεσης για το εθνικό θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση έχει πράξει όσα θα έπρεπε μέχρι τώρα. Και το ρωτώ διότι η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι μέχρι τώρα ενημερώνεται από τα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα για τις προτάσεις Νίμιτς ενημερώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας πρώτα. Νομίζω πως δεν θα έπρεπε, ας πούμε, ο Αρχιεπίσκοπος ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Οι αρχηγοί δεν πρέπει να ενημερωθούν. Νομίζω πως ο Πρωθυπουργός ξέρει πλέον πολύ καλά τη σειρά των πραγμάτων και φοβάμαι πως ιδιαίτερα για αυτό το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, η διαπραγμάτευση γίνεται περίπου δημόσια και γίνεται από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω δηλαδή ούτε εγώ κάτι το οποίο επιπλέον θα μπορούσαν σήμερα να γνωρίζουν και που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν. Και σε κάθε περίπτωση ξέρετε ότι πάντοτε ο Πρωθυπουργός, ενδεχομένως και οι προηγούμενοι Πρωθυπουργοί, πάντως σίγουρα ο κ. Τσίπρας, είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε διάθεση ιδιαίτερης ενημέρωσης. Ακόμα και σήμερα στη Βουλή, από ό,τι είδα, σε ένα άσχετο, επιτρέψτε μου την έκφραση, νομοσχέδιο, προκλήθηκε συζήτηση επί μία ώρα και μέσα στην Επιτροπή ήταν ο κ. Κατρούγκαλος, που γνωρίζει τα σχετικά και προκλήθηκε συζήτηση για αυτό το θέμα ανάμεσα στους βουλευτές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται κρυπτό και παραβίστο, διότι είναι πάρα πολύ σαφές το ποιο είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε και να συνεννοηθούμε και ποιο δεν είναι, πρώτον, και δεύτερον, είναι σαφές ότι πάμε να αξιοποιήσουμε όπως έχουμε κάθε υποχρέωση και διεθνή και στο εσωτερικό μας τον καλύτερο συσχετισμό απόψεων που υπάρχει στη γείτονα χώρα. Επιτρέψτε μου, το τρίτο που άλλαξε από το 8 μέχρι το 18 είναι να προσθεθούν μερικές δεκάδες χώρες ακόμα που αναγνωρίζουν με τη συνταγματική της, με την ίν συνταγματική της ονομασία, τη γείτονα χώρα. Το λέω για να σας υπενθυμίσω πως να κάνω μια υπόμνηση πως αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κουμουτσάκος και ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς έχουν έναν αντίλογο αρκετά ισχυρό. Τελευταίο ερώτημα, γιατί έρχεται πίεση από τους ακροατές.
μου ζητούν να σας ρωτήσω αν θεωρείτε και αν θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη είναι φασίστες ή χρυσαυγίτες, όπως είπε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν το είπε οποιοδήποτε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχω υπόψη. Δυστυχώς το είπε ένας. Και θεωρώ πως δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί με ένα τέτοιο τρόπο, αλίμονο. Δεν είναι έτσι. Θέλω να πω, δεν φλερτάρω καν με μια τέτοια ιδέα, ούτε εγώ, ούτε η κυβέρνηση νομίζω, ούτε κανείς. Ξέρουμε να σεβόμαστε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει όλοι μας να βλέπουμε αυτό που λέμε και πίσω από τις γραμμές. Να ακούμε τι λένε οι ομιλητές, να δούμε τι λένε κάποιες ακραίες ομάδες που προσπαθούν να καπηλευτούν αυτές τις μαζικές συγκεντρώσεις και κάνουν βίαιες ενέργειες. Και ταυτόχρονα να λειτουργήσουμε και παιδαγωγικά. Η πολιτική έχει και αυτό το στοιχείο. Άσχετα αν πιάνει στους μένει στους δεν, να λειτουργήσουμε και παιδαγωγικά για να αντιληφθεί όλος ο ελληνικός λαός ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί στη βάση εθνικά χρήσιμων και υποφελών απόψεων και τώρα και στο διηνεκές, αφορά όλη την περιοχή, τη σταθερότητα, σας είπα προηγούμενα, πάρα πολλές πτυχές αυτού του προβλήματος. Αυτός ο κόσμος, αν θέλετε, ο πολλής κόσμος, εμένα μου οδηγεί και σε αυτό το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη εκστρατεία με την καλή έννοια συζήτησης αυτού του θέματος και ενημέρωσης μέσα στο λαό. Γιατί όχι, έτσι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλά, ήταν ο Πρόεδρος.